Περνάμε τώρα σε ενημέρωση πολύ σοβαρή, όπως το επιτάσσουν οι συνθήκες των ημερών, όλα αυτά τα γεγονότα που είναι καταιγιστικά. Περνάμε λοιπόν σε σοβαρή ενημέρωση. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Βαγγελάτο. Τώρα οι κωμώσεις έχουν διαφορετική εκδοχή και διαφορετικό τρόπο. Αν μένετε μέσα στο σπίτι, κουρευτείτε, δεν κουρευτείτε, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Καλό πράγμα δεν είναι, όταν είναι να βγείτε, θα πρέπει να κουρευτείτε. Αν όμως είστε σαν τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι πρέπει να βγαίνετε, να κάνετε ενημέρωση, να δίνετε συνεντεύξεις. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πέτσας επιστράτευσε τη σύζυγό του. Άλλο ένα καλό παράδειγμα. Η κυρία Πέτσα λοιπόν, εκτός από πάρα πολύ καλή σύζυγος, αποδείχθηκε και ικανότατη στην κομμωτική. Κούρεψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό το είδαμε πριν από δύο ημέρες. Και τώρα να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί εδώ φάνηκε η διαδικασία, όπως την ανάρτηση την έκανε ο ίδιος ο κύριος Πέτσας. Πρέπει να έχουν ζηλέψει πάρα πολύ υπουργοί που ο Πέτσας έκανε αυτό το φωτογραφικό ενσταντανέ με το κούρεμα. Θα τέργερε πάρα πολύ, δηλαδή, να βλέπαμε τη Μανολίδου να κορεύει τον Άδωνη. Όλοι θα θέλατε να το δείτε. Και φαντάζομαι υπάρχουν τώρα ιδέες, σκέψεις για να ξεπεράσουν τον κύριο Πέτσα, γιατί με κάτι τέτοια καταγίνονται όλοι αυτοί στα υπουργικά και στα άλλα γραφεία, όταν πρόκειται ειδικά για άριστους. Είπαμε άριστος, ένας άριστος στο τομέα του, φέτος δεν τον απολαμβάνουμε όπως πρέπει, ο Πέτρος Γαϊτάνος. Χτες είχε την ωραία ιδέα η ΕΡΤ να τον βγάλει για ένα πεντάλεπτο να μας πει πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήταν και οι μέρες του έτσι κι αλλιώς. Πέρυσι τον βλέπαμε από μια διαφήμιση του Τζάμπο, φέτος δεν τον βλέπουμε ούτε από αυτή τη διαφήμιση. Ο Πέτρος λοιπόν Γαϊτάνος διηγήθηκε μια ιστορία που του συνέβη πρόσφατα. Πριν από λίγες μέρες με κάλεσε ένας φίλος μου, γιατρός καρδιολόγος, από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου, ο οποίος με πήρε έτσι αργά το βράδυ και έζησε την εξής εμπειρία. Με πήρε λοιπόν στο τηλέφωνο, μου λέει τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα. Του λέω Στέφανε, είμαστε ευτυχώς πολύ καλά, γιατί η κυβέρνησή μας διαχειρίστηκε πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο τα θέματα. Αλλά εσείς εκεί με τον Πρωθυπουργό σας λίγο τα καθυστερήσατε και έχετε πρόβλημα. Ήταν πολύ στενοχωρημένος, γιατί ήταν έτοιμος να μπει για εγχείρηση. Ο οποίος μου είπε τώρα σε άκουγα να ψάλλεις έναν ύμνο για την Παναγία στο ίντερνετ και συγκινήθηκα, μου λέει. Και σε πήρα ζωντανά για να μου τον ψάλλει, σε παρακαλώ, μου λέει από το τηλέφωνο, για να μου δώσει δύναμη να μπω στο χειρουργείο. Ένιωσα πολύ άβολα, οφείλω να σας πω. Γιατί δεν συνηθίζω να τραγουδώ ή να ψέλνω στο τηλέφωνο. Όμως του λέω, είσαι σε αυτή την πίεση που γνωρίζουμε, λέω, στα νοσοκομεία παγκοσμίως. Μου λέει, ναι, μου λέει, και σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Αυθόρμητα μου βγήκε και άρχισα να ψέλνω τον ύμνο. Προσπερνάμε το γεγονός ότι γιατρός, επιστήμονας και μάλιστα στο Λονδίνο να βλέπει τον Γαϊτάνο σε παλιότερες ψαλμωδίες και αυτό του δίνει δύναμη για να μπει να κάνει να επιτελέσει το λειτουργήμά του, την εγχείρηση, να σώσει ανθρώπινη ζωή, και έχει δει πριν Γαϊτάνο. Το περνάμε όλο αυτό. Είναι απολύτως λογικό. Εμείς θα το πάμε παραπέρα, όπως κάνουμε συνήθως. Θα αποκαλύψουμε εδώ την τηλεφωνική συνομιλία του Στέφανου, καρδιολόγου από το Λονδίνο. Έχουμε τους κοριούς μας κι εμείς, μαζί με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Παρακαλώ. Γεια σου Πέτρο μου, είμαι ο Στέφανος, ο καρδιολόγος. Σου τηλεφωνώ από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου. Καλά είσαι ρε μαλάκα? Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Είμαι έξω από το χειρουργείο και ετοιμάζομαι για εγχείρηση. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι για τις μέρες που έρχονται. Για το Πάσχα, αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Είμαστε εδώ με όλα τα παιδιά, θα πούμε στο Skype, και θέλουμε, αν μπορείς, να πιαστείς από την κουρτίνα του σαλονιού σου και να κρεμαστείς πάνω της σαν να είσαι ο Ταρζάν. Πλάκα μου κάνετε? Όχι, δεν σου κάνουμε πλάκα. Το σκεφτήκαμε με τα παιδιά εδώ. Θέλουμε να γελάσουμε και θυμήθηκα που είχες ξανακρεμαστεί από την κουρτίνα, θυμάσαι? Και φώναζες και θέλουμε να το κάνεις και τώρα. Αποκλείεται. Έλα ρε Πέτρο, στο ζητάμε σαν χάρη. Αποκλείεται. Καλά, αφού δεν θες αυτό, πες μας ένα χριστιανικό τραγούδι. Το Παναγιά μου ένα παιδί της Ζωζός Αμπουτζάκη. Βρε παιδιά, τρελαθήκατε. Καλά, πες μας το υπερμάχο. Αυτό μάλιστα. Αυτή η κυβέρνηση, επειδή εφαρμόζει το καλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο τώρα λόγω κορονοϊού, θα μπορούσε να δώσει και ένα 5.000 στον κάθε πολίτη. Κάθε οικογένεια, αν έχει 4 άτομα, θα πάρει 4, 20 χιλιάρικα. Δεν το κάνει όμως, δεν το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Εγώ σας λέω ότι χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες 5.000 ευρώ. Στον καθένα έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Και έχονται 5.000 ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν πάει να τα ξοδέψει. Καλά, δώστα τα 5.000 στον καθένα και θα τα ξοδέψουν όταν ανοίξουν τα καταστήματα. Άσε που είναι και ανοιχτά τα καταστήματα. Κουρία, όχι κουρία, φούρνη, σουβλάκια, τι άλλο, συνεργεία έχω δει διάφορα, σούπερ μάρκετ. Με 5.000 ο καθένα, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά του. Ότι επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά, δεν δίνουν το 5.000. Και είναι αυτό επιχείρημα και βγαίνει και το λέει ο αρμόδιο υπουργό. Κανονικά έτσι το πετάει με τη σοβαρότητα πάντα που διακρίνει τον άριστο, γιατί και αυτό είναι άριστο, υπουργό αυτή τη κυβέρνηση. Ο κύριο Πέτσα έχει σειρά, ο κουρεμένο πια και πολύ όμορφο σύμφωνα με τον Ευαγγελάτο. Και μπράβο σε όλη την οικογένεια που κουρεύτηκαν. Ο ένα κούρεψε τον άλλον. Ήταν συνταρακτική είδηση, όπω καταλαβαίνει ο καθένα. Ο κύριο Πέτσα, λοιπόν, όταν κάνει την ενημέρωση, και αυτό αντιγράφει τσιτάτ άλλων. Κλείνω. Τονίζω ότι μένω το σπίτι τον Απρίλιο, είναι στο χέρι μα τον Μάιο, να χαρούμε τα πρώτα αποτελέσματα τη υπεύθυνη τάση μα. Όπως θα έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, ας σουβλήσουμε τον κορονοϊό. Καταλαβαίνω ότι από όσα ακούτε στην εκπομπή τα μισά δεν πρέπει να τα αποδέχεστε, γιατί μόνο με τέτοια ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε βέβαια και με την ουσία. Γίνονται οι ενημερώσεις, γενικώς η Ελλάδα καλά τα πάει σε νούμερα. Το γιατί και το διότι θα το αναλύσουμε, το σκεφτόμαστε όλοι, αλλά περιμένουμε να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση όπως τελειώσει και όταν τελειώσει. Αλλά μέσα στα θέματα της ουσίας είναι ότι υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι νοσηλευτές, δίνουν τη μάχη όχι με τα μέτρα που θα έπρεπε, τα μέτρα προστασίας που θα όφιλει η πατρίδα να τους έχει προσφέρει. Αυτά δεν πολύ αναφέρονται. Αλλά υπάρχουν και μέσα ενημέρωση όλη τη μέρα που έχουν εκπομπές και καλά κάνουν ενημερωτικές που επίσης δεν αναφέρουν όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά, που δεν αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει τις λιγότερες εντατικές, τσάτρα πάτρα φτιάχτηκαν κάποιες άλλες εντατικές, μακάρι να μην χρειαστούν, όμως έτσι δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα και το σοβαρότατο θέμα που είναι η υγεία ενός λαού.